Κόλα, ξεκόλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Your body is so hot. Τώρα έχω, με έχει φτιάξει τώρα, με έχει τρελάνει. Αλλά θέλω να σε ρωτήσω. Κοίτα, να πούμε κάτι δικά μας. Σας αφήνω. Κάτι δικά μας. Βεβαίως. Καλησπέρα κιόλα. Καλησπέρα. Γεια σου, Σαράντη. Σαράντη Κρεμιζάκη. Πολύ γνωστό για τραγούδια του, πολύ γνωστό για τι δραστηριότητε του. Θύμα από παλιά των μέσων μαζικής ενημέρωσης, από πότε ήταν που είχες εμφανιστεί πρώτη φορά στο... Ήταν το 2007, πάνε 10 χρόνια τώρα, όταν ήμουν στο show You Think You Can Dance και είχα κάνει τη χορογραφία της Έλενας Παπαρίζου στο My Number One. Με τη λύρα, ναι. Το θυμάμαι. Εσύ έκανες τη χορογραφία αυτή. Αυτό, ναι, με το λάστιχο και την κεραία τότε. Που έχεις πάρει την κεραία. 10 λεπτά ήταν και διέρχεσαι ακόμα 10 χρόνια, δηλαδή ακόμα... Και αυτό το πράγμα πώς σου είχε έρθει. Κοίταξε, ήταν η περίοδος που ήμασταν όλοι, ξέρεις, που κάναμε παρέες τώρα που χορεύαμε τα My Number One, που κάναμε αυτές τις χορογραφίες τώρα που είχαμε όλοι πορωθεί με την νίκη της Έλενας Παπαρίζου. Πάω, Έλενα, και τώρα που τη βλέπω στο... Ναι. Καμιά φορά, όχι πάντα. Πολύ καλή. Ναι, πολύ στο καλή. Voice. Πολύ καλή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ καλή και μπράβο της που το τόλμησε, γιατί μάθαμε και τι χαρακτήρας είναι. Ναι, τώρα μάθαμε τι χαρακτήρας είναι. Γιατί... Εφαινόταν ότι ήταν έτσι έξω καρδιά η Έλενα. Εμένα με γουστάρουν και τα όλα έξω, όχι μόνο η καρδιά. Και είναι ότι τα μέσα λίγο σε φτιάχνουν διαφορετικά και έτσι ο καλλιτέχνης τώρα που έχει βγει και σε αυτό το τομέα τον καταλαβαίνει. Κάτι ξέρεις και εσύ από αυτό. Ναι. Κάτι ξέρεις. Σου άρεσε πολύ η Έλενα. Ναι. Γι' αυτό φαντάζομαι. Ναι, ναι. Είχες πάει στις οντισιόν με, ναι, με αυτή και... τη χορογραφία. Εντάξει, είχε γίνει ένα μικρό πράγμα που δεν πέρασα, αλλά... Το εντάξει, θυμάμαι. Σωρά, ναι. Ήμουν μικρός τότε, εντάξει. Ποιος είχε κόψει τότε. Διαφέρει ταυτότητα. Διότι εγώ άλλο βλέπω εκεί. Α. Και άλλο βλέπω εδώ. Ναι, η ταυτότητα δεν θα με καταλάβει. Και αν σου φέρω ταυτότητα δεν θα με αναγνωρίζει. Τι συμβαίνει, έχω αλλάξει πολύ από την ταυτότητα. Έκανε Photoshop. Όχι, αφού σε βλέπω ζωντανό. Ναι. Έκανε Photoshop. Ένα ολόγραμμα περίεργο. Έχω, κοίτα, επειδή είμαι τώρα και στο εξωτερικό και επειδή ήθελα λίγο τον παλιό μου αυτό να τον δολοφονήσω, να μην θυμίζω τίποτα εκείνο το αθώο το παιδάκι. Τι σου έκανε. Δεν ήθελα να θυμίζω τόσο πολύ εκείνο το αθώο παιδάκι που ήταν τότε σε αυτή την οντισιόν. Και έτσι έκανα κάποιες μικροδιορθώσεις. Τι παρεμβάσεις έκανες? Κοίταξε, ένας τραγουδιστής που να έχει ένα ωραίο χαμόγελο, ξέρω. Οπότε έτσι ξεκίνησα με την οδοστοιχεία να είναι πιο... Να είναι τα δόντια μου, ξέρεις. Αυτά, εντάξει, ναι. Λαμπερά, είσαι και όλα αυτά που κάνουν όλοι αυτοί. Αλλά μ' άρεσε που δεν τα έκανες, ξέρεις, super white. Όχι, εντάξει, θα ήταν πολύ ψεύτικο. Συνεργάστηκα με έναν οδοντίατρο, ο οποίος μου έλεγε ότι στο εξωτερικό πολλοί καλλιτέχνες. Τώρα δεν ξέρω αν πρέπει να πω και ονόματα ή όχι. Αν από το εξωτερικό δεν μας ακούνε. Καλλιτέχνες οι οποίοι είναι φτασμένοι των billboards, ότι κάνουν, ας πούμε, φτιάχνουν τα δόντια τους. Έκανες εγνάθοχειρουργία, έσπασες και τότε. Όχι, δεν το έχω κάνει αυτό ακόμα. Μην μου δίνεις ιδέες τώρα. Όχι, σταμάτα, γιατί έχει μουσει, μια χαρά είναι μετά. Αλλά μου θα δείχνεις πιο αδύνατος μου, να μας πάσουμε λίγο εδώ. Όχι, εσύ μάλλον πρέπει εδώ. Και έφτιαξε λίγο τα δόντια μου, μετά βλέπω τα δόντια μου ήταν πολύ ωραία και λέω, κοίταξε να δεις τώρα τα δόντια τι ωραία που είναι, πώς να ξεκινήσουμε και τίποτα άλλο. Μετά έβαλα λίγο έτσι κάποια ενέσημα πάνω στο πρόσωπό μου, λίγο έτσι λίγο στα χείλη, λίγο η μύτη να μοιάζει λίγο πιο έτσι. Την κάναμε... μύτη έκανε, δεν έκανε σε πέμπτο. Εντάξει, λίγο κάτι μικρό πολύ μία. Ναι, προσεκτικά το πάσχο. Μικρό, ναι. Κάποιες εμφυτέμψεις, έτσι λίγο κάτι στα φρύδια, λίγο να φαίνονται λίγο πιο πυκνά. Δηλαδή. Έχω κάνει μια εμφύτευση. Δηλαδή... Πώς κάνουν εμφύτευση στα μαλλιά, έκανε εμφύτευση στα φρύδια. Ναι. Δηλαδή, είναι από πίσω δηλαδή, έχω ένα σημάδι, το οποίο μου έχουν πάρει από εδώ. Έχω πάρει φαγός που είναι μισό λεπτό. Γιατί έχουμε βάλει. Έχουμε μια κάμερα που είναι. Και τα έχουμε βάλει πριν να πάρουμε το φαγό. Α, το βλέπουμε, εντάξει. Επειδή εγώ έχω πολύ τρέλα με χαβάκι. Δεν γουνάει, αν δεν είναι γυναίκα, δεν γουνάει, δεν έρχεται. Αυτός, δηλαδή μόνο να κάνουμε αλλαγή και τα λοιπά μπορεί να έρθει. Έχει θέμα. Έχεις κάνει διάφορες αλλαγές. Ναι. Έχει καμία βάση αυτό που είδα να γράφεται, γι' αυτό σε ρωτάω ανοιχτά, ναι, ότι σκέφτεσαι αλλαγή ή ψάχνεις ή μελετάς αλλαγή φύλου. Κοίταξε. Κατά περιόδους γράφουν πολλά πράγματα για μένα. Ναι, γι' αυτό σε ρωτάω. Ότι με έχουν απαγάγει εξωγήινοι, ότι θα κάνω αλλαγή φύλου. Εγώ τώρα δεν είμαι σε θέση να βγαίνω τηλεοπτικά και να λέω ότι ξέρετε κάτι, αυτό ισχύει, αυτό δεν ισχύει. Με έχουν απαγάγει εξωγήινοι, έχω κάνει αλλαγή φύλου, δεν έχω κάνει. Εγώ πιστεύω ότι οι δημοσιογράφοι απλά κάνουν τη δουλειά τους επειδή πιθανόν μάλλον είμαι ένα προϊόν το οποίο πουλάω, δεν ξέρω τι. Και γράφουν και μπούρδες. Αλλά είναι ένα θέμα το οποίο το σκέφτηκες ανάμεσα σε όλα τα άλλα. Δεν έχω σκεφτεί να κάνω αλλαγή φύλου. Και άμα κάνω αλλαγή φύλου πιστεύω ότι θα φανεί. Θα φανεί και θα μαθευτεί. Θα ρωτήσουμε και τον Boy George. Καλά, ναι, κυρίως και ο Boy George, ναι, γιατί έχουμε ακόμα έχουμε καλές. Και ο ένας αυτό αυτά που βγάλαμε από το μυαλό σου, θα κάνεις αλλαγή φύλου, ότι είναι ένας φίλος σου σε ήχη. Κοίταξε, με το σε ήχη, ναι, έχω γνωριμία. Αυτό με το σε ήχη ισχύει. Απλά θεωρητικά είναι επειδή διαβάζουν κάποια comments είτε στο προφίλ μου στο Facebook, είτε στο YouTube ή οτιδήποτε άλλο,
ίσως ρωτάνε από άλλους γύρω και όλα αυτά, γιατί είχαν δημοσιεύσει κάποιες φωτογραφίες με το καλοκαίρι που είχα με το, όλο αυτό το κλάδο του σε ήχης και όλα αυτά τα θέματα. Το άλλο γέρι με σε ήχης, με το σε ήχης, ναι. Ωραία, ήταν, φίλοι, πιο πολύ, ήταν πιο πολύ το τομέα για επαγγελματικό. Δεν τον έφερνε να πάρουμε, Ελλάδα, να, πάρουμε, ναι. να πάρουμε ένα κανάλι, πήγανε και του πουλήσανε κάτι σε έναν άλλο σε ήχη, ένα ξερονίσιο εκεί και δεν βγάζει άκρη. Να πάρει κανένα κανάλι. Ναι, κατάλαβα ποιο λες, ναι. Εντάξει, γενικώς τώρα είμαστε στον τομέα που αρχίζουμε να. Το σε ήχη που το βρήκες. Ο σε ήχης, δεν ήξερα ότι τα κομμάτια μου παίζουν, εγώ τα ξέξα ότι παίζουν στην Ευρώπη. Γιατί έχω βγει και σε κάποια, κάποια ραδιόφωνα και έχω και κάποιες επενδύσεις. Έχω και κάποια διαδικτυακά ραδιόφωνα. Έχει δικά σου ραδιόφωνα. Σε κάποιες χώρες, ναι, έχω διαδικτυακές επενδύσεις. Είναι ραδιόφωνα, διαδικτυακά. Δεν τύπου, είναι δηλαδή. Κανονικά. Είναι στο Παρίσι. Είναι στην. Το άλλο είναι στο Περού. Πούλανε με τώρα. Είναι διαδικτυακά όμως έτσι. Δεν είναι τα FM αυτά που ξέρουμε όλοι. Και για το Σέχη που είπες. Δέχτηκα ένα αίτημα από το Instagram. Έτοιμα φιλίας. Ναι, εγώ νόμιζα ότι ήταν πιο πολύ. Έχεις. Ναι, έχουν όλοι αυτοί. Instagram. Μηνύματα. Ναι, έχουν όλοι αυτοί. Πρέπει να φτιάξει εσύ, δεν έχει εσύ. Έχουν. Ναι. Και θεωρητικά νόμιζα ήταν ένα ψέμα έτσι. Δηλαδή ότι κάποιος με τρολάρει, ότι με κορδεύει και όλα αυτά. Αλλά όταν μπήκα στο προφίλ, δεν το έχει. Πάρα πολλούς χιλιάδες followers. Τι τύπος είναι, είναι πιτσιρικά σε ήχης, είναι χαβαλές σε ήχης. Πιτσιρικάς είναι εδώ, είναι μεγάλος σε ήχης. Έχει παιδιά που θα μπορούσε να γεμίσει μια τάξη ολόκληρη. Α. Δεν είναι πιτσιρικάς. Εντάξει. Είναι μεγάλη σε ηλικία. Εσένα γιατί σε αγούστα, ρε. Πώς και σε. Το θέμα είναι ότι άρεσαν τα τραγούδια μου. Δεν περίμενα ότι τα τραγούδια μου θα φτάσουν μέχρι σε αυτό το τομέα. Εντάξει, είπαμε πριν για Boy George, είπαμε για Justin Bieber, είπαμε για περιοδίες στην Αγγλία. Είπατε και για την αλλαγή του φίλου με το Σεϊχή που λέμε. Έχουμε. Και είπατε θα πληρώσει ο Σεϊχής, θα πάγανε μόνοι. Ναι. Εγώ έχω σκεφτεί με την αλλαγή φίλου μπορεί να τρελάνε στην εφορία. Ναι. Θα πεις δεν είμαι εγώ. Έξυπνο. Πάρα πολύ έξυπνο. Αυτοπροσδιορισμός. Συλλογικότητες ΣΥΡΙΖΑ θα φωνάξω εκεί και τα συστήματα κατά που είναι άλλοι. Αυτό είναι πολύ καλό. Ναι. Πάρα πολύ έξυπνο. Κατάλαβες και θα δηλώσω άπορη κορασίδα. Εντάξει, άμα δίνεις ιδέες τώρα. Δεν... Ναι, δεν είπα ότι θα πληρώσει την αλλαγή του φίλου, γιατί θα τρέχουν όλοι για αλλαγή του φίλου. Δεν μου αρέσει αυτό, γιατί παιδί, εσύ τα κοιτάς όλα και τα ψάχνεις. Έχω ακούσει εγώ ότι είναι πολύ επώδυνο πράγμα. Η αλλαγή του φίλου, ναι. Δεν ξέρω, να σου πω την αλήθεια, αλλά έχεις γνωρίσει κανέναν που να έχει κάνει. Όχι, δεν έχω γνωρίσει, αλλά λογικό θα είναι. Δηλαδή, εδώ πας για αιμολυψία, ας πούμε, και λίγο πονάς, ας πούμε, που λέει άμα ο λόγος. Άμα πονάς τρομάρα σου στην αιμολυψία, αυτό, θα αυτό, παράδειγμα σου λέω φίλου, τώρα. Ναι. Φαντάσου το να κάνεις όλο αυτό μια ολόκληρη αλλαγή, τι έχεις και να γίνει. Και μετά πώς το νιώθουν, άμα γίνει. Να νιώθουν τι. Άμα γίνουν γυναίκες, νιώθουν άμα τη διείσδυση, αυτό προσπαθώ να καταλάβω. Δεν μπορώ να σε απαντήσω. Πού να ξέρεις, δεν έχει κάνει. Δεν μπορώ ξέρεις να απαντήσω αυτό το συγκεκριμένο. Όχι, δεν γνωρίζω. Φίλες σου που να έχει γίνει αγόρι. Ούτε από αυτό έχω ακόμη. Το σκέφτηκες αυτό όμως. Ακόμη δεν ξέρεις. Έχεις καμία που το μελετάει. Ίσως για αυτό που λες για την εφορία να βολεύει τώρα και να τρέξουν πολύ να κάνουν.